επιτέλους λένε κάποιοι τα χαρτιά του σε σχέση με το πώς βλέπει τις προοπτικές για επανέναρξη των συνομιλιών, τι ακριβώς είναι αυτό που υπέβαλε ως ιδέα προβληματισμό για την αποκέντρωση ομοσπονδιακών εξουσιών οργάνων αρχών ή σωμάτων και πώς βλέπει τα πράγματα παρακάτω, δεδομένου ότι όλα αυτά γίνονται εν αναμονή της διαμόρφωσης του πλαισίου των όρων αναφοράς από την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ, Jane Hall-Lute, η οποία σύντομα θα επανέλθει στην Κύπρο. Αναμένεται λοιπόν να ενημερώσει σχετικά με την πρότασή του για τα περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Αυτό που εμείς μαθαίνουμε είναι ότι θα εξηγήσει ουσιαστικά, έτσι, ομαδοποιώντας όλες τις αναφορές του, θα εξηγήσει ότι η πρότασή του για αποκέντρωση εντάσσεται στο συμφωνηθέν πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας για να κόψει εντός εισαγωγικών το βήχα από τον οποιονδήποτε θεωρεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι παρερμηνεύει τις δικές του τοποθετήσεις και για να σταματήσει αυτή η φημολογία ότι συζητά άλλες λύσεις όπως είναι η συνομοσπονδία ή τα δύο κράτη. Επίσης αναφέρει ότι αντίθετα αυτή η πρότασή του μπορεί και είναι μέρος του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα, παράγραφος 5, σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματική συμμετοχή, προσπαθώντας έτσι να αναδείξει ότι ο ίδιος επιχειρεί να ανταποκριθεί σε όλα τα σημεία του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα, το οποίο παραμένει στο τραπέζι και θεωρείται σημαντικό, και θα αναμένει ότι θα υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση από τουρκοκυπριακής και τουρκικής πλευράς σε σχέση με τα πρώτα τρία σημεία που αφορούν εγγυήσεις, κατοχικά στρατεύματα και εδαφικό. Θα αναδείξει την ανάγκη όποια διευθέτηση να έχει την εκ των προτέρων θετική προσέγγιση του λαού, διότι αντίθετα θα πει δεν θα έχει πιθανότητες επιτυχίας σε δημοψήφισμα. Ουσιαστικά δηλαδή θα θέλει να δώσει μια εικόνα ότι ενεργεί εκ μέρους του λαού, ανταποκρινόμενος στα θέλω του λαού και όχι μόνο μερός. Αναμένεται ότι θα έχει μια εισαγωγική ομιλία περί των 30 λεπτών και αμέσως μετά θα δεχθεί ερωτήσεις από 14 δημοσιογράφους, 7 τηλεοπτικά κανάλια, 6 εφημερίδες και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το σύνολο της συνέντευξης θα μεταδίδεται ζωντανά και απευθείας από την διαδικτυακή πύλη Sigma Life, ενώ στο πλαίσιο του Δελτίου Ειδήσεων οι τομές τα γεγονότα θα συνδεθούν απευθείας με το Προεδρικό Μέγαρο. Χριστό, να ρωτήσω κάτι για τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιλέγει ο Πρόεδρος να παραχωρήσει αυτή την συνέντευξη τύπου, να εξηγήσει όλα αυτά τα οποία με τις πληροφορίες σου πρόκειται να εξηγήσει. Προβληματίζει με την εξής έννοια. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι θα ήταν πιο λογικό μάλλον, ίσως, με το που επέστρεφε η κυρία Λούτ και διαμορφωνόταν, αν θέλεις, μία συγκεκριμένη κατεύθυνση για το πώς προχωράμε, τότε να απευθυνόταν στο λαό. Υπάρχει κάτι το οποίο από πλευράς ανάλυσης θα μπορούσαμε με ασφάλεια να εξηγήσουμε γιατί γίνεται τώρα. Έπαιξε ρόλο, αν θέλεις, η οξία κριτική που δέχθηκε μετά και την τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού. Θα έχει κι άλλο, δηλαδή, στις 12 Νοεμβρίου σε σχέση με αυτή τη νέα ιδέα. Δεν θα ήταν πιο λογικό με το που ολοκληρώσει και αυτό το νέο κύκλο των επαφών της η κυρία Λούτ και να είχαμε μία πιο συγκεκριμένη εικόνα για το που πάμε να απευθυνόταν στο λαό. Γιατί τώρα? Ωραία. Θα κάνω μία εκτίμηση χωρίς να θεωρώ ότι κατέχω το αλάθητο του Πάπα. Έχω την εντύπωση ότι, καταρχάς να σας πω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε πολύ νωρίτερα να κάνει αυτή τη συνέντευξη, τη διάσκεψη τύπου, την περασμένη Δευτέρα. Αλλά είχε τότε βεβαρημένο πρόγραμμα και θα έπρεπε να μεταβεί άρον-άρον στην Αθήνα για την Ευρωαραβική Σύνοδο. Μάλιστα το έψαξε, μαθαίνουμε, για να το έκανε πριν την αναχώρησή του ή αμέσως μετά την επιστροφή του. Αυτό διαδικαστικά. Τώρα, θεωρώ πως ο χρόνος που επιλέγεται να γίνει αυτό είναι γιατί από τη μία θεωρεί πως δεν συμμαζεύεται πλέον η φημολογία περί συζήτησης από τον ίδιο για άλλες μορφές λύσης, ένα το κρατουμένο, και δεύτερο, επειδή ακριβώς γνωρίζει ότι η κυρία Λούτ με το που θα επανέλθει στην Κύπρο και θα καθίσει πολύ περισσότερες μέρες και όχι μία μέρα, θα κάνει αυτό που λέμε διπλωματία του πήγαινε έλα. Επειδή λοιπόν γνωρίζει το Προεδρικό και τους το είπε ξεκάθαρα η κυρία Λούτ ότι
Αυτό θα γίνεται με πλήρη εμπιστευτικότητα και χωρίς καμία διαρροή. Και επειδή ήδη άρχισαν κάποιοι να μιλάνε για μυστική διπλωματία, μάλιστα την ρώτησαν, της υπέδειξαν της κυρίας Λούτ, ότι κάποιοι το παρερμηνεύουν για μυστική διπλωματία και αναγκάστηκε να τους απαντήσει η κυρία Λούτ ότι εγώ έτσι λειτουργώ, έτσι επιχειρώ, μάλιστα τους αράδια σε 13 αποστολές που ανέλαβε και σε όλες με τον ίδιο τρόπο έπρατσε, επειδή ακριβώς δεν θα μπορούν να λέγονται πολλά πράγματα, θεωρεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι είναι καλό από τώρα να γνωρίζει ο λαός μέσα σε ποιο πλαίσιο κινείται και θα κινηθεί σε αυτή την εντός εισαγωγικών τιτάνια προσπάθεια που θα καταβληθεί για να βρεθούν εκείνοι οι όροι αναφοράς που θα επιτρέψουν επανέναρξη των συνομιλιών. Πάντως, για να έχουμε έτσι τη συνολική εικόνα και ολοκληρώνω, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή θα είναι η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, διάσκεψη τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας ή διάγγελμα από τον καιρό που διακυβερνά τον τόπο. Πάντοτε η απευθείας ενημέρωση του λαού γινόταν είτε μετά από μεγάλα γεγονότα, θυμίζω κατάρρευση Μοντ Πελεράν 2 σε σχέση με τα θέματα του εδαφικού, είτε πριν από πολύ σημαντικά γεγονότα, θυμίζω πριν από τη Γενέβη, την πρώτη διάσκεψη για την Κύπρο και λίγο πριν κλειδώσει τον Γκραν Μοντανά. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαστε σε μια κρίσιμη φάση και ενδεχομένως να αναμένουμε εξελίξεις, εξού και ο πρόεδρος να επιλέγει να μιλήσει απευθείας του λόγου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, για την ανάλυση. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με συζήτηση εδώ στο στούντιο.